Στο Υπουργείο θα στείλουμε μόνο λίστες των αναγκών μας, ζητώντας να διαχειριστούμε οι ίδιοι το προσωπικό του Δήμου, δήλωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε. Είμαστε έτοιμοι να στείλουμε τις λίστες των αναγκών που έχουμε στα νομικά πρόσωπα του Δήμου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε τους ανθρώπους μας εδώ και παράλληλα κάνουμε ό,τι μπορούμε από πιέσεις κάτω στα Υπουργεία να μας αφήσουν το δικαίωμα να βάλουμε εμείς τους ανθρώπους που ξέρουμε εμείς στις θέσεις που ξέρουμε. Γιατί παράλληλα πρέπει να σας πω ότι από τα 39 άτομα που είναι σε αυτή την κατηγορία, τουλάχιστον η μισή, αν μην πω 25, είναι εξαιρετικά, είναι πρώτης γραμμής στελέχη. Ο κύριος Μπουτάρης γνωστοποίησε πως έχει ζητήσει από το Σωματείο Εργαζομένων στο Δήμο να σταματήσει την κατάληψη και επισήμανε πως εάν όμως συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα χρησιμοποιήσει όλους τους νόμιμους τρόπους για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Έχουμε στο Δήμο ένα περίεργο φαινόμενο, είναι καμιά πενταριά άτομα, μπορεί να είναι και 100, είναι οι οποίοι εμποδίζουν την είσοδο, αυτό που θέλουν να δουλέψουν, την παράκληση, να μην αρχίσουν να απειλούν ότι δεν θα σας αφήσουμε να κάνετε δημοτικό συμβούλιο. Ευτυχία θα κοιτάξουμε να δούμε ποιοι είναι οι νόμιμοι τρόποι προάσπισης του δημόσιου συμφέροντος. Αν αυτό περιλαμβάνει και η εισαγγελέα, αν περιλαμβάνει το Στάλιν, θα φέρουμε και το Στάλιν. Ο Δήμαρχος ξεκαθάρισε πως δεν θα πληρωθούν οι μισθοί της κατάληψης, ενώ εάν αυτή συνεχιστεί, αλλά και η δυσκολία λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, είναι πολύ πιθανό να μην πληρωθούν μισθοί και δώρα Χριστουγέννων. Δεν θα πληρωθούν οι μισθοί της κατάληψης. Εάν δεν λειτουργήσει το Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην πάρουν χρήματα και εργαζόμενοι στο Δήμο για το Δεκέμβριο και το δώρο του Χριστουγέννου. Ο κύριος Μπουτάρης αναφέρθηκε και στη δίκη της υπεξαίρεσης αλλά και στη διαφοροποίηση της τάσης του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Χασδάη Καπών από τη δική του. Εάν δεν λειτουργήσει το Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην πάρουν χρήματα και εργαζόμενοι στο Δήμο για το Δεκέμβριο και το δώρο του Χριστουγέννου. Ο κύριος Μπουτάρης μετέφερε και μια ευχάριστη, όπως τη χαρακτήρισε είδηση, καθώς ξεμπλοκαρίστηκε το θέμα της επισκευής των απορριμματοφόρων του Δήμου. Είχαμε την θετική απάντηση από την προσφυγή που κάναμε στο ελεκτικό συνέδριο για το θέμα του διαγωνισμού των απορριμματοφόρων, το οποίο δικαιώνει πλήρως την στάση μας και υπολογίζουμε ότι μετά μέσα στο επόμενο τρίμηνο, και ο παπά Αλένα Βαντήρη, αν δεν έχω λάθος, θα γίνει σύμβαση και είναι 70 νομίζω τα κομμάτια που 71 απορριμματοφόρα και άλλες μηχανές του οχήματα του Δήμου, το οποίο πάνε για πλήρη επισκευή. Ουσιαστικά δηλαδή ανανεώνεται πλήρως ο στόλος των αυτοκινήτων της Θεσσαλονίκης με 2-300 αυτοκινήτων.